Και τώρα επιστρέφουμε εδώ πίσω στο politischios.gr και έχουμε μαζί μας, γιατί διάβασα το δημοσίευμα του politischios.gr για το, για το λιμάνι της Λαγκάδας, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον Κώστα Μουτζούρη, τον οποίο ευθύς αμέσως καλωσορίζουμε και πάμε να μας κάνει το σχόλιο, γιατί πετάει ο άνθρωπος. Οπότε, κύριε Περιφερειάρχη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Φίγκαρη. Καλησπέρα, κυρία. Θα ήθελα, αν το επιθυμείτε, να κάνω μια δήλωση. Πιο πολύ ως καθηγητής ακτομηχανικής και λιμενικών έργων και εντάξει και ταυτό ως περιφερειάρχης. Αυτό που θα έλεγα είναι το εξής, και επειδή έχω γνώση της περιοχής και το έχω επισκεφθεί πολλές φορές, ήθελα να πω ότι επελέγει να κατασκευαστούν ανακλαστικά μέτωπα, το κρυπίδωμα που είναι κατά μήκος των εστιατορίων, τα κατακόρυφα μέτωπα. Αυτά τα κατακόρυφα μέτωπα και εκεί στη Λαγκάδα και αλλού, και στην Ελλάδα και διεθνώς, όπου κατασκευάζονται, είναι μια λύση που ξέρουμε εκ των προτέρων ότι θα προκαλεί και ανακλάσεις κυμάτων, αλλά κυρίως υπερπίδηση. Ναι. Εδώ έχουμε το φαινόμενο της υπερπηδήσεως. Υπερπηδούν πάνω από τον τοίχο και φτάνουν έως τα καταστήματα. Αυτό ήταν γνωστό, τουλάχιστον για τους γνωρίζοντες, όπου γίνονται τέτοια μέτωπα, ότι θα συμβεί. Παραδείγματι, το φοβάμαι να το συμβεί και στα καρδάμινα. Η λύση για αυτό το πρόβλημα είναι είτε η θωράκιση του μετώπου μογκολίθους, ώστε το κύμα να αποσβένεται χτυπώντας τους οκολίθους με πρανές, με μια κλίση, είτε η κατασκευή μακριά από την ακτή κυματοθραυστών. Πιο απλή και πιο φτηνή λύση είναι η κυματοθράυστης. Βέβαια, πάβει να υπάρχει η οπτικά η θέα του κατακορύφου μετώπου που μπορούν να κάνουν τους περιπάτους μας. Πάντως είναι γνωστό ότι αυτά τα μέτωπα προκαλούν με κυματισμούς υψηλούς, όπως τώρα έχουμε στο Αιγαίο, προβλήματα υπερπηδήσεως και ανακλάσεως. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Εάν εμάς μας δόθηκε βέβαια η εντύπωση ότι έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, εάν σας ζητηθεί εσάς και επίσημη βοήθεια της περιφέρειας, είσαστε ανοιχτοί σε προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο? Του Δήμου λέτε? Ναι, συγγνώμη, του Δήμου. Κοιτάξτε να δείτε, και ως εκ του αντικειμένου που είναι στο γνωστικό μου αντικείμενο ως καθηγητού και ως περιφερειάρχης, προφανώς και είμαι πρόθυμος να βοηθήσω σε οποιοδήποτε επίπεδο και με τεχνικές γνώσεις. Από εσάς το έμαθα, διαβάζοντας το τώρα πριν από λίγο, από τον πολίτη. Δεν είχα καμία ενημέρωση επί του θέματος. Κανείς δεν ήρθε σε επαφή με εμένα, αλλά εδώ είμαστε και με πολύ την καλή διάθεση μπορούμε να το συζητήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε κύριε Περιφερειάρχα. Να είστε καλά και παρακαλώ, καλό ταξίδι. Παρακαλώ. Λοιπόν, ήταν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο Κώστας Μουτζούρης, και αναφέρθηκε στο θέμα της Λαγκάδας. Ο οποίος ενημερώνεται από τον πολίτη. Και ο οποίος ο καημένος πετούσε και σου λέει κάτσε να δω την επικαιρότητα και τελικά είδε ποιο ήταν το αποτέλεσμα.